στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής Σοκράτης που ανήκω. Δουλεύουν πάνω από 500 αναπληρωτές συμβασιούχοι. Το 1/3 των μελών του σωματείου μας είναι συμβασιούχοι. Οι σχέσεις εργασίας αυτών των συμβασιούχων συναδέλφων αναπληρωτών ποικίλουν. Έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν για μία σχολική χρονιά και έχουμε και συναδέλφους που δουλεύουν με μειωμένο ωραρίο. Δηλαδή δουλεύουν λιγότερες ώρες από τους συναδέλφους τους αναπληρωτές και βεβαίως λιγότερα χρήματα. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν τα δικαιώματα των μόνιμων εκπαιδευτικών. Δεν μπορούν να πάρουν άδειες αναρωτικές, δεν μπορούν οι συνάδελφοί μας, οι συναδέλφισές μας να πάρουν άδειες ανατροφής ή ακόμη λοχίας και οτιδήποτε. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Σοκράτης συμμετείχε στους μεγάλους αγώνες την προηγούμενο διάστημα για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Αυτό το αίτημα που πραγματικά ένωνε όλους τους συναδέλφους στη βάση, δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα για τον διορισμό των 30.000 συναδέλφων που δουλεύουν στην εκπαίδευση. Δηλαδή δώσαμε έναν αγώνα και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών του ελληνικού λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση υπήρχαν πολλές δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε, οι οποίες μας καλούσαν να βάλουμε κριτήρια στα αιτήματα για τον διορισμό των συναδέλφων. Δηλαδή, στην ουσία, μας λέγανε να εξαιρέσουμε κάποιους αναπληρωτές να μην διοριστούν. Δηλαδή, τα μορφωτικά δικαιώματα των ίδιων των παιδιών να κάνουμε εκπτώσεις. Όρος, πραγματικά, για να υπάρχει ένα νικηφόρο κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, είναι και πρέπει να ιτηθούν οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία που ανήκουμε, αλλά και στην ΑΔΔΗ. Πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, η Διδασκαλική Ομοσπονδία έστειλε βέβαια και αναφορά στην ΕΟΚ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των αναπληρωτών, δηλαδή των συμβασιούχων. Δηλαδή, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιβάλλει αυτές τις εργασιακές σχέσεις, οι κυβερνήσεις οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα τις επιλογές αυτές του ΟΑΣΑ θα μας σώσουν και θα μονιμοποιήσουν τους συναδέλφους αναπληρωτές. Σε αυτή την κατεύθυνση και ο Σύλλογος Σοκράτης που είναι συνταξική κατεύθυνση του ζητούσαν και διάφορες δυνάμεις, σχεδόν όλες οι δυνάμεις μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα να μην εμείς υποστηρίξουμε το αίτημα των συναδέλφων συμβασιούχων, δηλαδή να διοριστούν όλοι. Δηλαδή μας λέγαν για κριτήρια τα οποία πραγματικά εξαιρούσαν ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων αναπληρωτών. Και βέβαια σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις βρίσκαμε απέναντί μας και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Υπουργό το άρθρο 103 που μας λέγανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διορισμούς. Αυτή η συμμαχία η σημερινή στο δημόσιο πραγματικά είναι μια ποιοτική μάχη που θα δώσουμε και εδώ πρέπει να χτυπήσει η καρδιά των συμβασιούχων, η καρδιά όλων και των αναπληρωτών στην εκπαίδευση. Εδώ είναι η ελπίδα για νικηφόρα έκβαση αυτού του αγώνα. Ευχαριστώ.